ο κύριος Μαντάς, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων είπε ότι προσπάθησε από τη στιγμή της σύλληψής τους να επικοινωνήσει με τους πελάτες του. Κάτι το οποίο έγινε, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο ίδιος, αργά το βράδυ. Κύριε Μαντάκα, ναι, παρακαλώ ναι, κύριε μπορώ να... Ναι, μπορώ να υποθέσω ότι η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει με την προσαγωγή. Αντιλαμβάνεστε ότι στην αρχή υπήρχε μία, θα λέγαμε, δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Υπήρχε προσαγωγή. Από τη στιγμή που υπάρχει σύλληψη των ατόμων, έχουν δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο τους. Κύριε Μαντά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά. Καλημέρα σας. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα στους εξαιρετικούς συμμετέχοντας στο πάνελ. Κύριε Χρονόπουλε, καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για μια ένταση που ήδη εισπράτεται από τον τόνο της φωνής μου. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που διατρέχω τον κίνδυνο να απολέσω την αναγκαία και επιβεβλημένη ψυχραιμία μου με αυτά που λέγονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Πρώτη παρατήρηση, κύριε Παπαδάκη, για να τελειώνουμε ένα θέμα. Δεν είναι μόνο η φωτογραφία που εύστοχα επισημαίνετε εσείς, κύριε Παπαδάκη, ως τόπος σύλληψης. Έχω στα χέρια μου επίσημο έγγραφο. Η έξεση σύλληψης ως τόπο σύλληψης του πατέρα και των δύο παιδιών, η έξεση της αστυνομίας προσδιορίζει με σαφήνεια ως τόπο συλλήψεως την οικία τους. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ανεπίτρεπτη ταύτιση ανάμεσα στο κτίριο της κατάληψης και στο όμορο κτίριο της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του Κουκάκη. Κύριε Παπαδάκη, μεσοαστική οικογένεια, επώνυμος ιδιαίτερα γνωστός σκηνοθέτης ο πατέρας, αρχιτέκτον με σπουδαία διαδρομή η μητέρα, ασκούμενος δικηγόρος σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο. Μέχρι, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ. Σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο ένας γιος φοιτητής, ο άλλος γιος. Η αφετηρία, η χρονική των γεγονότων είναι ένα σκαλοπάτι πριν από εκεί που ξεκινάει η προσέγγιση με τον ιδιαίτερα ευπρεπή, να το τονίσω κάθε φορά κύριε Χρονόπουλο, τον ιδιαίτερα ευπρεπή, αλλά ένα χρονικό σημείο προγενέστερο από εκεί που ξεκινάει η ενημέρωση της αστυνομίας. Κύριε Μαντά, να σας ρωτήσω κάτι. Παπαδάκη, ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα λεπτό δώστε μου. Έχει προηγηθεί περιστατικό, κύριε Παπαδάκη, έχει προηγηθεί περιστατικό. Η αστυνομία επιχειρεί να εισέλθει στο κτίριο της κατάληψης. Προφανώς βρίσκει αντίσταση, βρίσκει αντίρρηση, δεν επιτρέπεται, υπάρχουν άτομα που είναι στο κτίριο. Και ξημερώματα η αστυνομία χτυπάει με έντονο τρόπο την πόρτα του όμορου ακινήτου μεσοτυχία, προκειμένου να τις ανοίξουν και να επιτρέψουν τη διέλευση από το σπίτι, να ανέβουν στην ταράτσα του σπιτιού της οδού Ματρόσου και να περάσουν στην ταράτσα του υποκατάληψη κτηρίου. Δεν εκείνη είναι πάντως στιγμή... και τόσο παράνομο αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Ακούστε, εκείνη τη στιγμή. Ακούστε, κυρία Κορέα, ακούστε πώς δεν είναι παράνομο. Ακούστε λοιπόν μια φορά. Αφήστε μια φορά να ολοκληρωθεί μια προσέγγιση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τη στιγμή που χτυπάει η αστυνομία την πόρτα, ζητώντας να επιτραπεί η διέλευση, είναι ο πατέρας, η σύζυγος και τα δύο παιδιά στο σπίτι τους. Για να τελειώσουμε με την ιστορία, ότι τα δύο παιδιά ήταν στην κατάληψη και πέρασαν από τη μία ταράτσα στην άλλη. Είναι στο σπίτι τους. Πράγματι, ενεργός και κατά τη γνώμη μου ενημερωμένος πολίτης, ο πατέρας λέει, όχι, δεν σας επιτρέπω την είσοδο στο σπίτι μου. Φέρτε μου εισαγγελική παραγγελία ή άλλο έγγραφο από το οποίο να μου επιβάλλετε και τέτοιο. Μισό λεπτό, κυρία Κοραή. Δηλαδή μου λέτε. Όχι, μας λέτε ένα καινούριο τώρα στοιχείο, κύριε Μαντά. Τι κρατάω. Δηλαδή εσείς λέτε ότι ήταν μέσα στο διαμέρισμα. Μου λέτε ότι θα χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού μου 6 τα ξημερώματα η αστυνομία
και θα μου πει άνοιξε την πόρτα να βγω στο μπαλκόνι σου, να πηδήξω στο διπλανό μπαλκόνι σε σπίτι. Βέβαια, κύριε Μαντά, κύριε Μαντά, αν μου επιτρέπετε, είναι σε εξέλιξη εκείνη την ώρα ένας κακός χαμός. Δηλαδή στο διπλανό κτίριο μεσοτυχία πέφτουν νεκροτίδες, πέφτουν από πάνω αντικείμενα. Και είναι μεσοτυχία τα δύο σπίτια. Έτσι, πολύ ωραία. Άλλο εάν δεν τη δώσω άδεια, αλλά. Σωστά μπορεί να ζήτησε. Ένταλμα, βεβαίως. Σωστά μπορεί να ζήτησε ο πατέρα. Αλλά δεν θα πούμε και στην αστυνομία να μην μα πει. Εάν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη. Όταν ναι, είναι σε εξέλιξη. Χάρη του διαλόγου, κύριε Χρονόπουλε. Ναι. Κυρία Κουραή, εσεί όταν ανοίγετε το σπίτι σα 6 ώρα το πρωί, αζήτηκε να σα δηλώνει η αστυνομία. Κύριε Μαντά, μια παρέμβαση από τον κύριο Χρονόπουλο. Κύριε Μαντά, μια παρέμβαση από τον κύριο Χρονόπουλο πάνω σε αυτά που λέτε. Κύριε, κύριε Χρονόπουλε. Εάν μου επιτρέπετε, η εικόνα που μου έχουν δώσει και μου έχουν μεταφέρει από το σημείο. Σε πρώτη φάση υπάρχει μια επικοινωνία με τον πατέρα της οικογένειας. Σε ρώτησαν οι αστυνομικοί αν υπάρχει πρόσβαση από την μία ταράτσα του κτηρίου στο άλλο. Επειδή ήταν όμορα κτίρια. Η απάντηση ήταν αρνητική. Σε δεύτερη φάση... Ζήτησα να τους επιτραπεί η είσοδος και η διέλευση από το σπίτι. Μάλιστα. Θα φτάσω και εκεί. Σε δεύτερη φάση έχουμε χτυπήσει την πόρτα και είχε εμφανιστεί η μητέρα της, η γυναίκα της οικογένειας. Με παρουσία εισαγγελέα, εισαγγελικής λειτουργού, ζητήσαμε να περάσουμε από το σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ήδη τα άτομα ήταν πάνω. Οι δύο γη της οικογένειας έχουν... Επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίζω εσφαλμένη, κύριε Χρονόπουλε. Επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίζω εσφαλμένη. Όλα αυτά θα εξεταστούν, κύριε Μαντά. Η άρνηση της οικογένειας να εισέλθουν χωρίς εισαγγελική παραγγελία στο σπίτι του στα αστυνομικά όργανα ήταν η θριαλίδα που δημιούργησε την αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω, για μεσοαστική επώνυμη οικογένεια και να μεταφερθεί η ένταση και οι βιοπραγίες από το κτίριο της κατάληψης στο κτίριο της μόνιμης κατοικίας της συγκεκριμένης οικογένειας. Εδώ ακούγεται όμως... Κύριε Παπαδάκη, γιατί το παραδείγμα... Κύριε Μαντά, καταρχήν δεν υπάρχουν ανώνυμες οικογένειες. Εάν υπάρχει μια αστυνομική βία, ισχύει για τους πάντες. Είτε είναι αστική οικογένεια, είτε δεν είναι αστική οικογένεια. Αυτό είναι το κρίσιμο. Χτύπησαν το σπίτι της ανώνυμης οικογένειας. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη. Μην φτάσει η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να χτυπάνε τα δικά μας κουδούνια και τις δικές μας πόρτες. Κύριε Μαντά, το πρωί. Κύριε Μαντά, αναγνωρίστηκαν... Κύριε Παπαδάκη, για να το δώσω ως είδηση αποκλειστική στην εκπομπή σας. Επώνυμα το λέω, ότι λέω, είναι γνωστή σε όλους η διαδρομή μου. Όχι, κύριε Χρονόπουλε, ευθέως σας λέω ότι υπήρξε μια παρεμπόδιση από αστυνομικά όργανα της ΓΑΔΑ στην επικοινωνία μου με τους εντολείς μου. Πράγματι έχετε δίκιο, πράγματι έχετε δίκιο. 8 το πρωί είχαμε προσαγωγή και μέχρι εκείνη τη στιγμή δικονομικά σωστά δεν είχε επιτραπεί επικοινωνία. Περί ώρα 4 το απόγευμα. Η προσαγωγή μετετράπη σε σύλληψη. Από εκείνη τη στιγμή ο κάθε συλλαμβανόμενος έχει συνταγματικό δικαίωμα να έχει πρόσβαση και επικοινωνία στον συνήγορό του. Επί μία μισή ώρα ήμουν στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει. Στη διαδρομή μου τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Μαντά, ακούσε με. Υπάρχει ένα κενό σε αυτά. Μία μισή ώρα στο πεζοδρόμιο. Χωρίς να έχουμε ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι αστυνομικοί. Κύριε Μαντά, υπάρχει ένα κενό. Από τη στιγμή που χτυπάει η πόρτα ενός σπιτιού, τη δεύτερη φορά και παρουσία εισαγγελέως, όπως λέει ο κύριος... Πριν να πάμε εκεί, προσέχτε να μην πούμε στον αέρα στην εκπομπή σας ότι χρειάστηκε παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για να επικοινωνήσω περί ώρα 10 το βράδυ με τους εντολείς μας. Και τελικά επικοινωνήσατε. Και εξαιρετική αντιμετώπιση από τον στρατηγό. Υπάρχει ένα κενό. Κρατικής ασφάλειας. Υπάρχει ένα κενό, κύριε Μαντά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή από τους κατώτερους αστυνομικούς δεν γνωρίζαμε πού είναι οι εντολείς μου και δεν μου επέτρεπαν την επικοινωνία. Κύριε Μαντά, υπάρχει ένα κενό. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Και ότι μετά από εντολή του κυρίου Χρυσοχοίδη υπάρχει ένα κενό. Έρχεται ο εισαγγελέας. Λέει πρέπει
Ακούστε με, ακούστε με. Επικεντρώθηκα με τον κύριο Κοτονή, συνάδελφο δικηγόρο και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, και χρειάστηκε παρέμβαση Χρυσοχοΐδη για να μας επιτροπεί περί ώρα 9-10 το βράδυ η είσοδός μας στη Γαζά. Επώνυμα το λέω. Κύριε Μαντά, υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει, όχι, υπάρχει ένα κενό. Ναι. Χτυπάει την πόρτα κατά τον κύριο Χρονόπουλο και παρουσία εισαγγελέως και του λένε ότι ξέρετε κάτι. Θέλουμε να ανέβουμε στα ράτσα του σπιτιού σας για να μπορέσουμε να περάσουμε στο υποκατάληψη κτίριο. Αρνήθηκε η οικογένεια και τελικά η σύλληψη γίνεται στην ταράτσα. Τι μεσολαβία από την ώρα. Πώς βρεθήκανε στην ταράτσα και πώς είχαμε την εξέλιξη. Απάντηση. Πολύ, πολύ σωστά, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, απάντηση. Πρώτον, δεν αρνήθηκε την είσοδο. Μην γίνει κανένα λάθος. Απέτησε, ζήτησε, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, είτε εισαγγελική παραγγελία, είτε παραγγελία εισαγγελέα. Στην πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο, που χτυπούν την πόρτα του σπιτιού και απαιτούν τη διέλευση αστυνομική, δεν παρίσταται εισαγγελέας. Τελεία. Σε δεύτερο χρόνο πράγματι κλείνουν την πόρτα και αποσύρονται στο σπίτι τους και λίγο μετά ακούν στην ταράτσα τους ποδοβολητά. Είχαν πράγματι από το όμορο κτίριο της κατάληψης οι αστυνομικοί τη ΣΟΠΚΕ είχαν περάσει στο κτίριο της οικογένειας. Ακούν ποδοβολητά. Ανεβαίνουν στην ταράτσα και βρίσκονται έπληκτοι μπροστά σε μια ομάδα 5-6 αστυνομικών στη δική τους ταράτσα. Ο πατέρας ακολουθούμενος από τους γιους. Εκεί. Υπάρχει είναι όμορφη, είναι όμορφη. Λέω, όχι, όχι, όχι. Είναι όμορφη, είναι όμορφη. Επικοινωνεί. Επικοινωνεί μία ταράτσα με την άλλη. Όμως εδώ, κύριε Χρονόπουλο. Κύριε Μαντά, ο κύριος Χρονόπουλος μας είπε. Κυρία Κοραή, κυρία Κοραή, είναι όμορφη. Κύριε Μαντά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Χρονόπουλε. Κύριε Μαντά, κύριε Χρονόπουλε, προηγουμένως μας είπατε ότι η αστυνομική κατά διάρκεια της εκένωσης του κτηρίου, της επέμβασης για την εκένωση του κτηρίου, του όμορου κτηρίου, διέκριναν από τα μπαλκόνια δύο νέους ανθρώπους να πετάνε διάφορα αντικείμενα. Στη συνέχεια, όταν πήγαν στην ταράτσα, αναγνώρισαν ότι αυτά τα δύο άτομα τα οποία τους πέταγαν τα αντικείμενα ήταν οι δύο συλληφθέντες. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Στην αρχή υπήρχε ένα άτομο που πέταγε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της καταλήψεως πέτρες και αντικείμενα στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια ήρθε και ένα δεύτερο άτομο. Τα δύο αυτά άτομα τον μπορέσαμε και μπήκαμε στο κτίριο, καταδιώκτηκαν, ανέβηκαν στην ταράτσα και πέρασαν στην δίπλα ταράτσα που, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ήταν του πατρικού του σπιτιού. Είναι αλήθεια, κύριε Χρονόπουλε, είναι αλήθεια ότι ο ένας, ότι ο πατέρας, μισό λεπτό κύριε Παμαντάκη, να απαντήσετε συνολικά. Είναι αλήθεια αυτό που ακούστηκε και από εσάς, ότι ο πατέρας αποπειράθηκε να αφαιρέσει όπλο αστυνομικού κατά τη διάρκεια της αντιδικίας και της πάλης για τη σύλληψη? Κατά τη διάρκεια ακριβώς, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία της ακινητοποίησης και δέσμευσης του πατέρα, γιατί από την αντίσταση που προέβαλε στους αστυνομικούς, προσπάθησε, αποπειράθηκε να τραβήξει το όπλο, να πάρει το όπλο ενός αστυνομικού. Κύριε Μαντά, τι απαντάτε σε αυτά? Ξεκάθαρη απάντηση. Πρώτη παρατήρηση. Μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, χίλιες λέξεις. Υπάρχει ήδη βίντεο, χθες προβλήθηκε. Σήμερα εισφέρεται στην αποδεικτική διαδικασία την ώρα που τα άτομα από την κατάληψη της Ματρόζου πετούν διάφορα πράγματα στους αστυνομικούς στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, όχι στην ταράτσα. Στο μπαλκόνι. Βέβαια, κύριε Μαντά, λέει ο κύριος Χρονόπουλος. Τα δύο παιδιά της οικογένειας να παρακολουθούν όλο αυτό το περιστατικό. Κύριε Μαντά, λέει ο κύριος Χρονόπουλος. Για τον πατέρα και το όπλο του αστυνομικού, δηλαδή, εντάξει. Αν είναι δίκη, κύριε Χρονόπουλο, υπάρχει τέτοιο βίντεο? Υπάρχει τέτοιο βίντεο, κύριε Χρονόπουλο. Να είναι στο δικό τους μπαλκόνι, να βλέπουν τι γίνεται και... Και άλλοι από δίπλα να πετάνε. Εσείς να υποστηρίζετε ότι από δίπλα πετούσανε. Υπάρχει τέτοιο βίντεο? Δεν γνωρίζω την ύπαρξη τέτοιου βίντεο, δεν το έχω πληροφορηθεί. Το σέβομαι. Και κάτι άλλο, κύριε Μαντά, μας είπε ο κύριος Χρονόπουλος ότι έχουν αρχίσει εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό από τους δύο συλληφθέντες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύει ότι όντως ήταν μέσα στο κτίριο αυτό.
κύριε Παπαδάκη, ευθέως σας λέω, στην προανακριτική δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αυτό έχω αυτή τη στιγμή που μιλάω στη διάθεσή μου, δεν έχει συσχετιστεί κανένα στοιχείο σχετικό με το γεγονός αυτό. Τώρα, στην πρόοδο της διαδικασίας, προφανώς, αν προκύψει ένα στοιχείο αποδεικτικό, προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια, να το πούμε και αυτό. Το ενδεχόμενο ανέβρεσης ενός DNA, λέω, που μέχρι αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στην προανακριτική δικογραφία. Αλλά λέω, το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός DNA, αν βρεθεί αύριο μεθαύριο, κοιτάξτε τώρα που έχουμε μεταφέρει τη συζήτηση με την ελληνική αστυνομία, δεν πιστοποιεί συμμετοχή στο περιστατικό στα επεισόδια στα χτεσινοβραδινά. Γιατί καταρχήν οι αιτιάσεις μας έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία χειρίστηκε μία οικογένεια που κατοικεί μόνιμα άπειρα χρόνια ερώτημα, σε ένα όμορο της κατάλληλης. Ερώτημα κύριε Μαγκά, ένα ερώτημα για να αφήσουμε να ολοκληρώσει ο κύριος Χρονόπουλος και να κλείσουμε το θέμα, γιατί έχει δρόμο φαίνεται. Ερώτημα από τηλεθεατές. Καταρχήν λένε ότι σας εκτιμούν ιδιαίτερα και δεν κινούνται εναντίον σας με αυτά που λέτε, γιατί έχει δικαίωμα υπεράσπισης οποιοδήποτε πολίτης. Μόνο, αλλά λένε, εφόσον γίνεται ένας κακός χαμός ακριβώς δίπλα από αυτό το σπίτι, γιατί η άρνηση να βοηθήσουν την αστυνομία προκειμένου, γιατί όπως αποδείχτηκε εδώ υπήρχε καταπακτή, υπήρχε παγίδα θανάτου με τα καρφιά. Γιατί λοιπόν αυτή η άρνηση να βοηθήσουν την αστυνομία για να τελειώνει η κατάληψη. Και λένε, υποθέτει τώρα ο κόσμος, ακούστε τι λέει. Άρα είχαν μια κάποια σχέση συγγενή ιδεολογική με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ερώτηση δική μου, είναι ερώτηση του κόσμου. Ναι, το κατάλαβα κύριε Παπαδάκη. Καταρχήν, το αν οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης θα ασκήσει ή όχι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Έτσι. Εγώ θα απαντήσω τι θεωρώ και καλοπροαίρετη, ευθέως το λέω, δημόσια το λέω, την ερώτηση των τηλεθεατών. Καλοπροαίρετη. Ακούστε λοιπόν την απάντηση. Εάν εμένα μου χτυπήσει, εμένα, μιλάω μόνο σε προσωπικό επίπεδο, μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή. 6 ώρα το πρωί η αστυνομία. Το κουδούνι του σπιτιού μου χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Για να της επιτρέψω τη διέλευση να περάσει από το μπαλκόνι μου, στο μπαλκόνι το διπλανό, που έχει εντοπιστεί μία σπήρα διακίνησης ναρκωτικών και δεν το επιτρέψω, δεν επιτρέψω τη διέλευση. Αυτό πιστοποιεί ότι συμμετέχω με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στην κατοχή είτε στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Όχι βέβαια, αλλά γινόταν ένας κακός χαμός. Αυτή είναι η ερώτηση. Γινόταν ένας κακός χαμός εκείνη την ώρα. Δηλαδή πέφταν αντικείμενα, κροτίδες, πυροσβεστήρες. Δεν ήταν ότι ήταν μία διαδικασία. Αυτό λέει ο κόσμος. Ότι εδώ είχε αναστατωθεί όλη η γειτονιά. Κύριε Παπαδάκη, ο κακός χαμός έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο. Ο κακός χαμός έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρονικό σημείο που η οικογένεια δεν επέτρεψε την είσοδο και την διέλευση. Θα δικημότουσαν λέτε εσείς και δεν είχαν αντιληφθεί τι γινότανε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η αστυνομία χτύπησε, το λέω για πολλωστή φορά, Το κουδούνι, την πόρτα, να τις επιτρέψουν να ανέβει από το σπίτι, να βγει στην ταράτσα, να περάσει στη διπλανή ταράτσα και να κάνει επιχείρηση από εκεί. Κύριε Μαντά. Η άρνηση της οικογένειας έβγαλε ξαλά την αστυνομία στον δρόμο και επιχείρησαν από το οδόστρωπο. Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Χρονόπουλε, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαντά. Κύριε Παπαδάκη, να κλείσω κι εγώ. Παρακαλώ. Μια παρέμβαση. Λοιπόν, παρακαλώ. Η αστυνομία έκανε μία επέμβαση εχθές για να διώξει άτομα που κατήχαν παράνομα ένα κτίριο. Τα 2 άτομα έχουν αναγνωριστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να υπάρχει το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων και να συσχετιστεί με τη δικογραφία που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Δεν χρησιμοποιήθηκε βία αφότου ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τα άτομα
Δεν υπήρχαν κουκούλες, δεν υπήρχε γυναίκα στην ταράτσα πάνω. Κύριε Χρονόπουλε, σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Αντώνη Δελατόλα και Χριστίνα Κοραή. Είδαμε την αντιπαράθεση η οποία...